Φανταστείτε να είστε σε θέση να ανάψετε μία ηλεκτρική συσκευή στην αυλή σας, χωρίς να χρειάζεται να τραβήξετε μία μπαλαντέζα για την παροχή ρεύματος. Ή ακόμα φανταστείτε το σπίτι σας χωρίς καλώδια και κουτιά διακλάδωσης μέσα στους τοίχους. Χάρη σε Ιάπωνες ερευνητές, αυτό το ουτοπικό σενάριο θα μπορούσε μια μέρα να γίνει πραγματικότητα. Μάλιστα πρόσφατα, επιστήμονες από την ιαπωνική εταιρεία Mitsubishi Heavy Industries ανακοίνωσαν στον κόσμο ότι σε μια σειρά πειραμάτων που έγιναν, κατάφεραν να μεταδώσουν ασύρματα ηλεκτρική ενέργεια σε μια σημαντική απόσταση. Στα επιτυχημένα αυτά πειράματα χρησιμοποιήθηκαν μικροκύματα για να στείλουν 10 κιλοβάτ ηλεκτρικής ισχύως σε ένα στόχο που βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων από την πηγή ενέργειας. Το ποσό ισχύως των 10 κιλοβάτ θεωρείται αρκετά αξιοπρεπή για να τροφοδοτήσει όλες τις συσκευές μιας τυπικής οικιακής κουζίνας. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι ερευνητές της Mitsubishi Heavy Industries λένε μετά την κάλυψη της απόστασης των 500 μέτρων, τα 10 κιλοβάτ τροφοδότησαν με επιτυχία και άναψαν φώτα LED. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Τέσλα ξεκίνησε μια προσπάθεια που αν φερόταν εις πέρας θα φέρνε ίσως τη μεγαλύτερη επανάσταση στο σύγχρονο κόσμο της επιστήμης. Ο πύργος που το 1905 χτίστηκε στο μικρό χωριό Σόρχαμ της Νέας Υόρκης είχε στόχο να φωτίσει δωρεάν ολόκληρο τον πλανήτη. Το ιδιοφυές μυαλό του σέρβο επιστήμονα είχε βρει μια κατάλληλη φόρμουλα ώστε να επιτευχθεί για πρώτη φορά ασύρματη μετάδοση ενέργειας. Για να ολοκληρώσει επιτυχώς το σπουδαίο του σχέδιο, ο Νίκολα Τέσλα εργάστηκε πολλά χρόνια μελετώντας ακατάπαυστα τις ιδιότητες του ηλεκτρισμού. Το 1891, σε διάλεξή του στο Αμερικανικό Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, είχε παρουσιάσει τα πρώτα δείγματα της εξωπραγματικής για τα δεδομένα της εποχής ιδέας του. Έχοντας στα χέρια του δύο φωτεινούς λαμπτήρες, που δεν συνδέονταν μεταξύ τους, εξήγησε στο έκπληκτο κοινό πως η μετάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας γινόταν μέσω του αέρα από ένα ζεύγος μεταλλικών ράβδων. Συνέχισε με ακόμα εντυπωσιακότερο τρόπο την ομιλία του, λέγοντας πως αν βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος για να κλιμακωθεί το φαινόμενο, τότε θα μπορέσει να υπάρξει ασύρματη μετάδοση ενέργειας ακόμα και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η ασύρματη μετάδοση ενέργειας απασχόλησε τον Νίκολα Τέσλα πάνω από έναν αιώνα πριν, ο οποίος είχε κάνει τις πρώτες του σχετικές απόπειρες, όπως είπαμε. Στη συνέχεια το ενδιαφέρον είχε υποχωρήσει, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες ανανεώθηκε, καθώς η ζωή μας άρχισε να μπαίνει σε όλο και μεγαλύτερη κίνηση και επαναφορτιζόμενες συσκευές που χρησιμοποιούμε ολοένα και πληθαίνουν. Τα πράγματα άρχισαν να κινούνται, αλλά όχι θεαματικά. Η πρόοδος που σημειώθηκε επέτρεψε την παροχή ενέργειας σε γιατρικά εμφυτεύματα και την ασύρματη φόρτιση σταθμευμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ωστόσο, μέχρι τώρα κανείς δεν είχε κατορθώσει να δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να διατηρεί ικανοποιητική απόδοση στη μεταφορά ενέργειας, όταν οι συνθήκες, όπως η απόσταση ανάμεσα στην πηγή και την ασύρματη φορτιζόμενη συσκευή, μεταβάλλονται. Αν θελήσουμε να εξαφανίσουμε από το δικό μας βιομηχανικό κόσμο τα αποτελέσματα του έργου του κυρίου Τέσλα, τότε τα γρανάζια στις βιομηχανίες θα έπρεπε να σταματήσουν να γυρίζουν, τα ηλεκτρικά τρένα μας θα έπρεπε να κινητοποιηθούν, οι πόλεις μας να βυθιστούν στο σκοτάδι. Ναι, τόσο μακριά έφτασε με το έργο του που αποτέλεσε το θεμέλιο του σύγχρονου κόσμου. Από αυτό το έργο ξεπήδησε μια επανάσταση. Σχολίασε προφητικά το μακρινό 1917 ο Αμερικανός φυσικός Μπέχρεντ τη συνεισφορά του Τέσλα στη διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου. Και πράγματι ο Νίκολα Τέσλα όχι μόνο ανακάλυψε τον 20ο αιώνα, αλλά οραματίστηκε και τον 21ο, στον οποίο προέβλεψε ότι θα επικρατήσει παγκόσμια ειρήνη και ελεύθερη ενέργεια. Ήδη διανύουμε την πρώτη δεκαετία αυτού του νέου αιώνα και τα αισιόδοξα οράματα του Τέσλα μας φαίνονται ακόμη μακρινά. Όμως η ιδέα για ασύρματη μετάδοση ενέργειας ήρθε πρώτα από το φυσικό Faraday το 1830 όταν διατύπωσε το σχετικό φυσικό νόμο. Στις ημέρες μας, ένα εργαστήριο του Καναδά τροφοδότησε με ενέργεια ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε ύψος 21 χιλιομέτρων μέσω μικροκυμάτων. Πιο φιλόδοξα σχέδια ορισμένων επιστημόνων προτείνουν την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο διάστημα και τη μετάδοση της παραγόμενης ενέργειας στη Γη
με μικρές απώλειες κατά τη μεταφορά. Πάντως, ήδη κυκλοφορούν φορτιστές συσκευών, οι οποίοι μοιάζουν με μικρούς δίσκους, πάνω στους οποίους ο χρήστης απλά ακουμπά το κινητό τηλέφωνο, δίχως την ανάγκη για καλώδια. Επίσης, είναι άπειρες οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το έργο του. Τι πρόσφερε ωστόσο στην ανθρωπότητα? Ίσως η πιο διάσημη εφεύρεσή του σχετίζεται με την ενέργεια. Μια αναζήτηση στο διαδίκτυο αρκεί για να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από το γεγονός ότι η ενέργεια θα ήταν ένα δωρεάν αγαθό αν το ευρύ κοινό είχε πρόσβαση στα δημιουργήματά του. Ας δούμε όμως αναλυτικά τα επιτεύγματα του Νίκολα Τέσλα. Ραδιόφωνο. Αν και τα εύσημα για την εφεύρεση έχουν πάει στον Μαρκόνι, το Ανώτατο Δικαστήριο της Αμερικής απέρριψε την πατέντα του το 1943 όταν αποδείχτηκε ότι ο Τέσλα το είχε ανακαλύψει χρόνια νωρίτερα. Συγκεκριμένα, σε μια παρουσίαση στην Εθνική Ομοσπονδία Ηλεκτρικού Φωτός, είχε κάνει επίδειξη της τεχνολογίας, αποδεικνύοντας ότι τα ραδιοκύματα είναι απλά άλλη μια συχνότητα που απαιτεί έναν πομπό και έναν δέκτη. Αν και είχε κάνει αίτηση στην κατοχήρωση της πατέντας το 1897, μέχρι το 1904 το αρμόδιο γραφείο κατοχήρωσε την εφεύρεση του ραδιοφώνου στον Μαρκόνι. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι πίσω από την απόφαση κρύβονταν η χρηματοδότηση του Μαρκόνι, που δεν ήταν άλλη από τον Τόμας Έντισον και τον Άντριου Κάρνεγκι. Η ασύρματη μεταφορά ενέργειας λειτουργεί ως εξής. Ένα ποινίο μεταδότης παράγει ένα μαγνητικό πεδίο και ένα ποινίο δέκτης μετά τραβά την ενέργεια από αυτό το πεδίο. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάπτυξη τεχνολογιών ασύρματης μετάδοσης ενέργειας που θα είναι εμπορικά βιώσιμες είναι η επίτευξη μεγάλης αποδοτικότητας. Ωστόσο, αυτό αλλάζει χάρη στη συγκεκριμένη τεχνολογία. Μέχρι τώρα η βελτίωση της αποδοτικότητας στην ασύρματη μετάδοση ενέργειας αποτελούσε μεγάλο στόχο πολλών ερευνητικών ομάδων και ένας από τους βασικούς υποψήφιους γι' αυτό ήταν η τεχνολογία των μεταυλικών. Προαναφερθήσα μέθοδος υπόσχεται πολύ καλύτερες επιδόσεις για την ακρίβεια 5 φορές καλύτερη από ό,τι μέσω μεταυλικών και 50 φορές καλύτερη από ό,τι απλώς μέσω αέρα. Το Μάρτιο του 2017, μια ομάδα φυσικών του CNI εφήβρε μια πάρα πολύ απλή νανογεννήτρια ηλεκτρισμού τριβής, την οποία ονόμασαν U-Tang. Μια πολύ μικρή συσκευή που αποτελείται από πλαστικό και ταινία, που παράγει ηλεκτρισμό από τις κινήσεις και από τις δονήσεις. Όταν τα δύο υλικά έρθουν σε επαφή, για παράδειγμα χειροκροτώντας ή χτυπώντας τα πόδια μας, δημιουργείται μια διαφορά δυναμικού, που ανοιχνεύεται από ένα εξωτερικό κύκλωμα. Έπειτα η ηλεκτρική ενέργεια διαμέσου του εξωτερικού κυκλώματος αποθηκεύεται σε ένα πυκνωτή ή μια μπαταρία. Τώρα όμως, η ερευνητική ομάδα δημοσίευσε ένα άρθρο στο Advanced Energy Materials, όπου αποκάλυψαν την ασύρματη έκδοση του Tang που ονομάστηκε W-Tang. Το W-Tang κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις ίδιες αρχές που κατασκευάσαν το U-Tang, χρησιμοποιώντας υλικά που δρούν με αντίθετο τρόπο στη μετάδοση ηλεκτρονίων, έτσι ώστε να παράγουν μια διαφορά δυναμικού όταν έρθουν σε επαφή μεταξύ τους. Αν όλα πάνε σύμφωνα με τα σχέδια της Witricity, τα smartphones θα φορτίζουν στη τσέπη σας ενώ περπατάτε, οι τηλεοράσεις θα αναφοσβήνουν χωρίς συνδεδεμένα καλώδια και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα φοδιάζονται με καύσιμα ενώ είναι παρκαρισμένα στον καράζ. Ερευνητές κατόρθωσαν να μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια με ασύρματο τρόπο μέσω του αέρα καθιστώντας περιττά τα καλώδια. Αν και η απόσταση ήταν μικρή, 55 μέτρα μόλις, και η ισχύ του ρεύματος επίσης μικρή, 1,8 kW, πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που ανοίγει μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον, μεταξύ άλλων της αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας για την παραγωγή ηλεκτρισμού στο διάστημα και την ασύρματη μετάδοσή της στη Γη. Οι επιστήμονες της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Εξερεύνησης του Διαστήματος, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, χρησιμοποίησαν μικροκύματα για να κάνουν από ένα πομπό σε δέκτη μετάδοση ρεύματος αρκετού για να ζεστάνει μια κατσαρόλα. Είναι η πρώτη φορά που κάποιος κατάφερε να στείλει σχεδόν 2 kW ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μικροκυμάτων σε ένα μικρό στόχο. Η Witricity έχει ήδη αποδείξει την ικανότητά της να περνάει ρεύμα σε φορητούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και τηλεοράσεις με σύνδεση ποινίων συντονιστή και μπαταριών. Ενώ ο ηλεκτρικός φορτιστής αυτοκινήτων είναι στα τελικά του στάδια. Ο Hall βλέπει ένα λαμπρό μέλλον για οικογένειες χωρίς άλλα καλώδια. Απλά δεν το σκεφτόμαστε πια. Πάω να οδηγήσω το αυτοκίνητό μου και δεν πρόκειται ποτέ να πρέπει να πάω στο βενζινάδικο,
ούτε και να το συνδέσω στην πρίζα. Δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς θα αλλάξουν τα πράγματα όταν αρχίσουμε να ζούμε έτσι. Η τεχνολογία αυτή ανοίγει την πόρτα σε ένα μεγάλο αριθμό κινητών ηλεκτρονικών συσκευών, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν μπορούσαν να εξελιχθούν λόγω της περιορισμένης ζωής της μπαταρίας. Η ιδέα της εξάλειψης των καλωδίων θα μας επιτρέψει να επανασχεδιάσουμε τα πράγματα με τρόπους που δεν έχουμε ακόμα σκεφτεί. Αυτό είναι που πρόκειται να κάνει τις συσκευές μας και όλα όσα αλληλεπιδρούν μαζί μας πολύ πιο αποτελεσματικά, πιο πρακτικά και ίσως να μας δώσει μερικές ολοκένουργιες λειτουργικότητες. Ποιο είναι το μέλλον? Η πρόκληση τώρα είναι η αύξηση της απόστασης που μπορεί να μεταδοθεί το ρεύμα αποτελεσματικά. Αυτή η απόσταση συνδέεται με το μέγεθος του πινίου και η WeTriCity θέλει να τελειοποιήσει τις μεταβιβάσεις μεγάλων αποστάσεων στις συσκευές. Όμως, όπως είπε και ο εκπρόσωπός της, μπορεί να περάσουν δεκαετίες έως ότου υπάρξει πρακτική εφαρμογή της φιλόδοξης τεχνολογίας. Εκτίμησε ότι αυτό, στην καλύτερη περίπτωση, θα συμβεί στη δεκαετία του 2040. Αν και η όλη ιδέα είχε ξεπηδήσει στους επιστημονικούς κύκλους στον ΗΠΑ στη δεκαετία του 60, ήταν η Ιαπωνία αυτή που πήρε ζεστά το ζήτημα, επειδή η νησιωτική χώρα εξαρτάται σε ανησυχητικό βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου και άλλων πρώτων υλών, με συνέπεια να προσπαθεί εν αγωνίως να αποκτήσει ενεργειακή αυτάρκεια, έστω και εξ ουρανού. Το σοβαρό πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα το 2011 έκανε την ανάγκη ακόμα πιο επίγουσα, καθώς έδειξε ότι η πυρηνική ενέργεια στην οποία είχε ποντάρει η χώρα δεν έχει αμιλητέους κινδύνους. Τέλος, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι οι πιθανές παρενέργειες της ασύρματης μετάδοσης ενέργειας για την ανθρώπινη υγεία παραμένουν εν πολύ άγνωστες.